αυτή, για να μην σας μπερδεύουμε, γιατί θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι οι αθλήτρες που παρακολουθείτε ανήκουν στο πρώτο και το πιο ισχυρό γκρουπ. Ωστόσο, χθες αγωνίστηκαν οι αθλήτριες στο δεύτερο και στο τρίτο γκρουπ, που δεν είχαν φέρει τα κατάλληλα αποτελέσματα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γρανάδας. Και έτσι είναι σε αυτά τα γκρουπ. Όταν θα ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους αυτές οι αθλήτες, η κατάταξη θα είναι εντελώς διαφορετική. Άσχημο ξεκίνημα για την Αλμουντένα, τόση. Η Ισπανία ήταν δέκατη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, στην αγώνα που έδινε την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Και έτσι μία αθλήτρια από την Ισπανία θα έρθει στην Αθήνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποια θα είναι αυτή? Θα είναι η Αλμουντένα Σιτ ή η Τζένιφερ Κολίνο που είδαμε λίγο νωρίτερα? Κροτήματα και για την Αλμουντένα Σιτ, μια αθλήτρια που είχε πάντα πολύ καλά πλασαρίσματα σε μεγάλες διοργανώσεις. Θέλει να έρθει στην Αθήνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να είναι για τρίτη φορά σε αυτό το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη.